Στην περιγραφή είναι ο Κώστας Δελιγιάννης. Ρενάρ Κρίστινσον κόβεται εκεί από τον Αποστολάκη που έχει πολλή δουλειά από δεξιά. Αποστολάκης περνάει πολύ ωραία, κάνει και μια δρύπα στέκεται όρθιος, γυρίζει την μπάλα με τον Δημητριάδη μέσα στην περιοχή, διώχνει εκεί τελευταία στιγμή ο Μπάλσον, γίνεται εκεί μια ανατροπή στον Τουρσουνίδη. Θα ξαναδούμε τη φάση και ο Αντώνης Γεωργιάδης παρακολουθεί με αγωνία. Ναι, βλέπουμε εδώ τον Τουρσουνίδη να παίρνει την μπάλα, εκεί κάτι έγινε, παίρνει την μπάλα και φεύγει από αριστερά. Είναι πολύ δραστήριος ο Τσιγαντάκης σήμερα και Σοφιανόπουλος τώρα. Σοφιανόπουλος θα κάνει τη σέντρα, δεν πιάνει μπάλα όμως, φτάνει στο Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης γυρίζει πίσω, σουτ γίνεται από τον Αλεξανδρή, θαυμάσιο σουτ και η μπάλα είναι out. Αποστολάκης με τον Τουρσουνίδη τώρα. Τουρσουνίδης, Αποστολάκης συνεργάζεται περίφημα. Αποστολάκης φεύγει από δεξιά, έχει μπροστά του τον Μπέργκσον. Αποστολάκης περνάει, κάνει και τη σέντρα. Περνάει η μπάλα, φτάνει στον Αλεξανδρή. Αργείο στον Αλεξανδρή, κάνει το σουτ ο Αλεξανδρής. Μπλοκάρει ο Μπέργκερ Κρίστινσον. Να ακόμα μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα με τον Αλεξανδρή. Προσπαθούν πάντα να παγώσουν το παιχνίδι οι Ισλανδοί. Ο Κρίστινσον θα βγάλει μια παλιά μπροστά για τον Σβέρινσον της Στουτγκάρδης. Μάχεται εκεί ο Σβέρινσον, κάνει και το πλασέ. Μπλοκάρει όμως ο Παπαδόπουλος. Τσιαντάκης. Τσιαντάκης γυρίζει. Πολύ ωραία παλιά για τον Αλεξανδρή που να μαρκάρει στο σκάνι τη σέντρα. Ο Αλεξανδρής έρχονται εκεί, δύο Έλληνες παίκτες. Δεν μπορεί να κάνει στο σκάνι, σου τα Αποστολάκης και η μπάλα φεύγει ένα μέτρο out. Σηκώνονται όρθιοι οι φύλαγοι στις κερκίδες. Σκιαντάκης στο corner, έξω η μπάλα. Κι αν κεφαλιά εκεί έρχεται ο Σοφιανόπουλος, δεύτερη κεφαλιά γίνεται εκεί από τον Δημητριάδη. Αλλά δεν μπορεί όμως και έτσι χάνεται μια ακόμα καλή στιγμή, μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Μανολάς. Στο Μετσιμπόνα και στον Τουρσουνίδη. Ο Τουρσουνίδης που προσπαθεί εκεί, κάνει ωραίες προσπάθειες, γυρίζει για την παλιά. Διώχνει εκεί ο Κρίστινσον. Και πάλι η μπάλα στους Έλληνες παίκτες και στον Τουρσουνίδη που για να δούμε κέρδισε φάουλ. Ένα φάουλ που είναι σαν ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Γερμανίας, ο Άσεν Μάχερ, 43 χρονών από την Κολονία, από τις πρώτες φερήθρες. Γίνεται το κόρνερ, κεφαλιά, πολύ ωραία γίνεται, ροκάρι, μπάλα και γκολ. Ένα γκολ από τον Σοφιανόπουλο. Έγινε λοιπόν το φάουλ, η μπάλα κέρδισε κεφαλιά ο Καλιτσάκης, πρώτη κεφαλιά. Πήγε στη φάση ο Σοφιανόπουλος, δοκάρει μπάλα και στη συνέχεια στα δίχτυα. Να λοιπόν ο Αποστολάκης στη σέντρα. Βλέπετε κεφαλιά ο Καλιτσάκης. Η μπάλα δοκάρει, κοντά ο Σοφιανόπουλος στη φάση. Μυρίζει γκολ ο παίκτης του Ολυμπιακού και η μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρισμοί στις κερκίδες από τους φιλάθλους, τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι πανηγυρίζουν αυτή την πρώτη επιτυχία στο 28ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-0 για την ελληνική ομάδα, το πρώτο γκολ για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Από άλλη κάμερα, η κεφαλιά του Καλιτζάκη έξοχη, η μπάλα στο δοκάρι και ο Σοφιανόπουλος με δεύτερη κεφαλιά στα δίχτυα. Βλέπετε εδώ την ένταση του Κρίστινσον και τις οδηγίες που δίνει στους παίκτες του. Μιτσιμπόνα σουτάρει και η μπάλα θα φύγει κόρνερ από την προσπάθεια που κάνει ο Κρίστινσον. Μανολάς και Τουρσουνίδης τώρα από αριστερά. Τουρσουνίδης, ωραίες προσπάθειες, ωραίες οι τρίπλες. Πολύ ωραία περνάει μέσα στην περιοχή, κάνει και το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ, με πολύ φάλτο η μπάλα θα περάσει ξυστά από το αριστερό δοκάρι του Κρίστινσον. Προσπαθούν να ανοιχτούν και να βγουν μπροστά οι Ισλανδοί. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα στον Κρίστινσον. Μια γρήγορη παλιά μπροστά για τον ταχύτερο και επικίνδυνο Σβέρνισον. Αλλά βγαίνει ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κρίστινσον δεν βιάζεται πάλι. Με φάλτσο διώχνει εκεί ο Μιτσιμπόνας, η μπάλα στο Σοφιανόπουλο, απομακρύνει όμως, επιμένουν και πάλι με τον Κρίστιν Γιόνσον. Θα κάνει τη σέντρα για τον Μπιάρνασον. Μπιάρνασον έχει μπροστά τον Μανολά και Κρίστινσον. Θα γυρίσει μια παλιά μέσα στην περιοχή, πολύ καλή ευκαιρία εκεί, δεν απομακρύνθηκε ο κίνδυνος, έφυγε η μπάλα, πρέπει να βγει και out προηγουμένως. Δεν είναι offside, δεν είναι offside ο Σβέρινσον που φεύγει μπροστά ο Σβέρινσον. Θα κάνει το σούτ αλλά δεν ανησυχεί ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει την μπάλα. Τον παρακολουθεί πάντα ο Κρίστινσον. Ο Κρίστινσον που θα κερδίσει την μπάλα του Ζαλοχίδη. Κρίστινσον, σέντρα του Κρίστινσον. Την μπάλα πίσω στον Μαρτέισον.
Σουτ γίνεται, αποκρούει θαυμάσια ο Παπαδόπουλος, ένα φαρμακερό σουτ που έγινε από τον Μαρτέισον και ο Παπαδόπουλος πραγματικά σε πολύ καλή μέρα μπλοκάρει την μπάλα, αποκρούει και το φάουλ τώρα είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο Στράτος Αποστολάκης. Ο Στολάκης πολύ ωραία κεφαλιά δοκάρει και πρέπει να ήταν και πάλι ο Καλιτζάκης που έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Να λοιπόν που ο Καλιτζάκης σήμερα δύο κεφαλιές στα δοκάρια, δεν το θέλει η μπάλα όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Δύο φορές έκανε την κεφαλιά, για να ξαναδούμε τη φάση. Να λοιπόν ο Αποστολάκης στο φάουλ, πηδάει ψηλότερα από όλους. Ο Καλιτζάκης η μπάλα στο δοκάρι. Και ο Αλεξανδρής πιστεύουμε ότι κάπως το χωλέγει στο χώρο του κέντρου. Δεν τον βλέπουμε να έχει τη φρεσκάδα εκεί που είναι στο πρώτο ημίχρονο. Φεύγει τώρα από δεξιά ο Γιόνσον. Γιόνσον θα κάνει τη σέντρα. Να σε καλή θέση μπροστά, μαρκάριστος εκεί. Μεγάλη ευκαιρία χάνουν οι Ισλανδοί που επιμένουν. Έχει την μπάλα τώρα. Γίνεται το σούτ από τον Γκρέταρσον και η μπάλα είναι out. Να μια μεγάλη ευκαιρία.